Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε το βλογκάκι μας σήμερα, Σάββατο. Εμείς έχουμε βγει ήδη για εξωτερικές δουλειές, πρωί-πρωί, φουλ δουλειές έχουμε έξω σήμερα, δεν ξέρω, έχουμε μαζευτεί πάρα πολλά πράγματα. Πέρασα τώρα, πήρα κουλούρι, Θεσσαλονίκης και Πολύσπορο, θέλω να φάω γιατί πεινάω. Ελπίζω να είναι ωραία, γιατί συνήθως ξέρετε, σπάνια θα πετύχει το κουλούρι να είναι ωραίο. Ωραίο. Ο Ανδρέας τώρα παίρνει καφέ και το πρώτο πράγμα πάμε στο τζάμπο. Θέλω να δω κάτι που χρειάζομαι. Μετά μπορεί να πάμε και λέκι και πολλά άλλα, τέλος πάντων. Τα παιδιά στο σπίτι, οπότε κάπως έτσι μαγείρεμα σήμερα. Μάλλον δεν θα μαγειρέψω γιατί έχω αυτό που μαγείρεψα. Ζεσταίνομαι, παιδιά. Γι' αυτό που έλεγα χθες, δεν γίνεται να έχεις τα μαλλιά κάτω τώρα με τέτοια ζέστη. Πολύ ωραία. Αυτό πάλι από το σπίτι και αυτό εδώ έπινε πορτοκαλάντα με αφραχικό χωρίς συντηρητικά. Τι είναι αυτό? Για γράψτε μου, πήγατε για μπάνιο? Ποιος κάνει μπάνιο? Ποιος έχει πάει διακοπές? Πώς είναι? Πού βρίσκεστε? Περνάτε καλά? Εμείς εδώ στη κόλαση, στην Αθήνα. Κίνηση φουλ. Πολύ. Ακόμα δεν έχει φύγει ο κόσμος. Τώρα μετά τις 15. Αρχίζουμε σιγά σιγά και θα φεύγουν περισσότερο. Εντάξει, έχουν φύγει, αλλά ελάχιστα, έτσι. Δεν έχουν φύγει πολύ. Ζέστη. Λοιπόν, σας αφήνω να φάω εγώ το κουλούρι μου που είναι τέλειο. Έρχεται και το αγόρι μου με το καφέ. Και Ναι. Σιγά σιγά. Τι σε ρε την τράπεζα, σε κρύψουν παιδί. Ποια τράπεζα να κρύψουν? Εδώ ρε, λεφτά φαίνονται. Ναι. Σιγά τα λεφτά, κάτι ψηλά. Θα σε σπάξουν ρε. Κάτι ψηλά, εκεί λεφτά. Πάμε. Να βγούμε. Δοκίμασε τι ώρα. Μυαλά που κουβάλας. Ωραίο, καλέ. Κάνεις έτσι. Τι ψάχνεις? Πού είχε το καφέ? Το καφέ εδώ, άμεσα στα πόδια μου. Το φες? Φεύγουμε. Ήρθαμε στο τζάμπο. Ωραίο σου καφές. Εδώ είναι ωραία, έχει δροσούλα. Ο καλύτερος καφές. Δεν υπάρχει καλύτερο. Πού είναι αυτά που θέλω, παιδιά. Έχουν βγάλει τα καλοκαιρινά. Α, κοιτάξτε τι ωραία. Δοχεία, δίσκη. Πολύ ωραία πράγματα καλοκαιρινά στο τζάμπο. Κοιτάξτε εδώ, φουλ. Κεράκια, τέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Έχει πολύ ωραία πράγματα, φαναράκια. Και ο Ανδρέας ενδιάμεσα στα φανερά. Α, τι ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο και εκεί. Έχει ωραία πράγματα. Πολύ, έχει και πιο μικρό. Πολύ ωραία πράγματα και εκεί και εκεί. Ω, κοιτάξτε εδώ καλάθια βρε παιδιά. Τέλεια. Μακραμέ, διάφορα πράγματα εδώ. Πάρα πολλά. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ. Χάνεσαι παιδί μου εδώ, κοίτα εδώ ομορφιά. Το βάζει στο μπαλκόνι. Κοιτάξτε εδώ, τι ωραίες καφρέφτες. Τέλεια, πολύ ωραία πράγματα καλοκαιρινά, κάθε χρόνο και καλύτερα εδώ στο τζάμπο. Έχει φουλ. Τώρα τιμές δεν κοιτάω γιατί δεν έχω χρόνο, αλλά έχει ωραία πράγματα. Εδώ ξεκινάμε, παραλία. Αχ, μωρέ, μεγαλώσαν τα παιδάκια μας. Τι ωραίο που ήταν αυτό κάποτε.
Μεγαλώσαν τα παιδάκια μας, είχαμε κι εμείς κάτι τέτοιο, θυμάσαι τι τόνια. Παντόφλες για όλα τα γούστα. Γυρίζουμε πίσω γιατί δεν βρήκαμε αυτό που θέλαμε και μας είπαν ότι είναι κάπου πιο πίσω, οπότε γυρίζουμε. Λοιπόν, κάναμε κάποιες δουλίτσες, τώρα πάμε στη Λαϊκή. Ό,τι χειρότερο τώρα με τέτοια ζέστη να πας Λαϊκή. Ωραία. Λοιπόν, πήγαμε και Λαϊκή, ψωνίσαμε και τώρα επόμενη στάση πάμε σούπερ μάρκετ, έτσι τα γρήγορα. Ναι, και όλα δεν τελειώνουμε, ναι. Λοιπόν, από τη Λαϊκή πήραμε ντομάτες, ήρεμα αγόρι μου, βερίκοκα, πυραυλίτα, ένα πεπόνι, πήραμε άνοιχο και μαϊντανό, λεμόνια, ψάρια, πήραμε 2 κιλά λαβράκια, εδώ είναι κάτι μπύρες, αυτό είναι από το σούπερ μάρκετ τέλος πάντων, αγγούρια και κολοκυθάκια. Από το σούπερ μάρκετ, αναψυκτή είναι αυτό. Ναι, είναι εδώ και καιρό έτσι. Από το σούπερ μάρκετ τι πήραμε, γιατί δεν προλάβαμε να πάμε στο πετσί. Τι πήρε ο Ανδρέας αυτή εδώ την τροφία τομέα, ελπίζουμε να το αρέσει. Ό,τι έτσι τα γρήγορα, γάλα, χαρτοπετσέτες, τα πιο σημαντικά που χρειαζόμασταν. Απορυπαντικό, λάδι και νερά. Και κάτι μπύρες και αναψυκτικά αυτά, γιατί και χτες πήγαμε και προχτές, οπότε λίγα λίγα παίρνουμε. Τώρα πάμε να μαζέψουμε όλα αυτά και να τακτοποιήσουμε. Ξύλινο χειρούλι. Το παλιό. Ποιο παλιό. Εκεί ήταν. Ένα παλιό, με ξύλινο χειρούλι. Εκεί ήταν μέσα στο... εχθές το χρησιμοποιούσα. Στο τέτοιο. Ναι, στον ερωτήσιο. Ξέρετε τι, βγάζω τα βερίκοκα τώρα και σκέφτομαι αν κάποιος έχει κάνει λιαστά να τα ξεραίνετε, ξέρετε, στο ήλιο για να γίνονται έτσι, να τα τρώτε το χειμώνα. Για να έχει κάνει κάποιος, πώς τα κάνετε, γράψτε μου. Θέλω να δοκιμάσω, αν είναι την επόμενη φορά να πάρω και να... εντάξει, την επόμενη δεν θα το καταφέρω. Την παραεπόμενη. Να βάλω στο ήλιο να ξεραθούν, γιατί μου αρέσουν πολύ τα περίπτωτα. Ο γιος μου παίζει. Ακούτε, ο άντρας μου καθαρίζει ψάρι. Εγώ έχω βάλει όλα τα ψώνια στη θέση τους. Τώρα βγάζω τα βερίκοκα. Μεταξύ βερίκοκα είχαν τιμές και 1 ευρώ και κάτω από 1 ευρώ και 4 ευρώ και 2 ευρώ. Δεν ξέρω τι παίζει ρόλο. Γιατί είναι τόσο διαφορετικές τιμές. Ο καθένας όπως θέλει έτσι και τα πουλάει νομίζω. Λοιπόν, τέλος. Αυτά. Κοιτάξτε τι ωραία βερίκοκα. Κοιτάξτε εδώ. Τσα. Λοιπόν, τώρα καθαρίζω βλήτα. Πήραμε βλήτα και ο Ανδρέας ακόμα καθαρίζει ψάρι. Έχει περάσει μια ώρα, ο Ανδρέας ακόμα καθαρίζει ψάρι. Και πολλά ψαράκια. Πήραμε 2 κιλά, εντάξει. 2,5. 2,5. 2,5 κιλά. Και αποφάσισε, έλεγε δεν θα με γυρέψω. Του λέω, το Ανδρέα θέλω ψάρι. Μου λέει, δεν βάζεις να ψήσεις λίγα ψαράκια. Οπότε τα ετοίμασα, τα έχω βάλει στο φούρνο τώρα, δεν τα έχω ανάψει ακόμα. Να καθαρίσω τη βλήτα, τα βλήτα. Νομίζω. Εμένα μου ταιριάζει η γλίτα, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, δεν μου ταιριάζει να σας πω την αλήθεια. Μην ξεκινάς τη γραμματική, γιατί τι? Μην ξεκινάς. Δεν ξεκινάω, απλά το λέω, γιατί έτσι μου ταιριάζει, σαν... εντάξει, σαν... όχι Ελληνίδα, έτσι. Δεν είμαι, δεν έχω πάει σχολείο εδώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι έλεγα, ότι...
έβαλα ψάρια και θα γράψουμε τώρα βλήτα και του λέω δεν θέλω να τηγανίζω πατάτες τώρα. Μου λέει τι κάνεις κολοκυθάκια, λέω την γλιτώνω. Και δεν ξέρω τώρα τι θα κάνω. Τα παιδιά θα θέλουν πατατούλες, εντάξει και κολοκυθάκια τρώνε, δεν έχουν θέμα. Όπως λίγο μεγάλο είναι. Κοιτάξτε το φίλο, το δεν το βάζουμε. Δεν θα βράσει το. Ω, τι είναι αυτό παιδί μου. Τι μας έβαλε. Σε είπα να πάμε να φύγουμε, όχι. Κοιτάξτε εδώ. Εντάξει, μια χαρά είναι τώρα θα... Παλιά ήταν. Έλα, εντάξει, μια χαρά είναι. 60 λεπτάκια ήταν βλήτα. Μήνα. Ήταν κάτι καλό, δεν τα είχε 60. Εντάξει, δεν πειράζει. Πήραμε και ντομάτες, πήρα και βλήτα. Μια χαρά είναι, εντάξει. Οπότε θα πάμε ψαράκι και βλήτα. Τώρα για συνοδευτικό θα δείξει, δεν ξέρω. Θέλει πολύ καλό πλύσιμο με ξυδάκι. Πάμε τα πλύνω με ξύδι. Υπάρχει κάποιος εδώ που δεν το αρέσει γλυκά, που δεν τρώει, πολύ. Θα γράψτε μου. Πολύ. Με κάτι δεύτερο ζώο δεν θα τρώει. Και εκεί που μου έρχεται δεν ξέρω. Κάτι μου έρχεται, δεν ξέρω τι σε μένα στο βασίλειο. Πολλοί δεν τρώνε γλυκά, λέει. Ναι, σίγουρα. Γιατί είναι τόσο ωραία. Εμείς στη Μολδαβία δεν τρώγαμε, ούτε στην Ουκρανία τρώγαμε γλυκά. Ο παππούς μου με έστειλε να μαζεύω για να δώσουμε στα γουρούνια. Δεν τρώγανε. Γενικά δεν τρώνε έτσι χόρτα, βραστά κτλ. Αλλά εδώ μ' αρέσει. Αντράκλα που είχαμε εκεί, πω. Τώρα είναι πανάκριβο στη λαϊκή και δεν έχει και καλό έτσι, ξέρεις, να πάρεις, να βάλεις φρέσκο στη σαλάτα. Δεν είναι καλό. Δεν το τρώμε. Έγινε. Όταν είμαστε στην Ουκρανία πήγαινα στους γείτονες και έχω βαφύλα από μπατζάρια για να βράσω να φάμε. Έχω κάνει εδώ όλα χάλια. Τέλος, καθάρισα και βλήτα, βλέπεις. Τι καλό κορίτσι, ναι. Πέταξε τα αυτά, πλένω. Λοιπόν. Μόλις τράβηξα ένα βιντεάκι που θα ανέβει τις επόμενες μέρες, κάποια πράγματα πολύ ωραία, έρχονται πολύ ωραία πράγματα, μείνετε εδώ, μην χάνετε βίντεο, πατήστε κουδουνάκι, κάντε εγγραφή, βάλτε like, γιατί σας λέω έρχονται πολύ ωραία πράγματα, σας έχω πολύ όμορφα έτσι καλοκαιρινά. Τι έγινε Μάη, γιατί φωνάζουμε? Λοιπόν, πάω εγώ να μαζέψω εδώ, γίνεται μπάχαλο, τα αγόρια μου πήγανε να παίξουν ποδόσφαιρο, η Τόνια βγήκε βόλτα, εγώ μόνη μου κάνω δουλίτσες, έβαλα πλυντήριο, μαζεύω το ένα το άλλο, φάγαμε το μεσημεριανό μας, που ήταν φανταστικό ψάρι, τελικά τηγάνιζα και πατάτες, οπότε εντάξει, φάγαμε για τα καλά, και βλήτα και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, πάω εγώ να μαζέψω, όπως είπα θα σας τα δείξω στα επόμενα βίντεο, μείνετε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται χαμός, πανικός με πολύ ωραία πράγματα. Φύγαμε. Βγάλω το ποδόσφαιρο, όχι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και κόσμο εδώ. Καλά να δείτε ποιον θα δείτε τώρα σε λίγο. Κάπου πήγε μέσα, κρύφτηκε, δεν είναι εδώ. Πού πήγε, εκεί θα είναι. Εντάξει, τώρα περιμένουμε. Είναι ο Νίκος από εδώ. Να σας το δείξω. Νάτος, καλός είναι. Εδώ. Yeah. Κάτσε λίγο το κεφάλι σου. Μεγάλωσες. Δεν μεγάλωσα λίγο. Από τότε που σε είδαμε τελευταία φορά. Ναι. Λίγο, δεν περάσει. Όλοι μεγαλώσαμε, όλα καλά. Όλοι μεγαλώσαμε. Καλά είσαι. Ακόμα ναι. Πάμε να βρούμε τη γιαγιά. Πού πήγε? Κάπου χάθηκε η γιαγιά μας. Πού είσαι, Λυμπόρ Μιχάηλευνα? Πού είναι, α, εδώ είναι, στο δωμάτιο πήγε. Περίμενε, έλα. Περίμενε, κάτι θέλω να δώσω. Α. Να τα, τα κορίτσια μου. Εδώ. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί? Χαίρομαι
που ήρθε σε εμάς επιτέλους. Σας βρήκα, ήρθαμε εδώ, ναι, και να σου πω όλους, τι να σου πω, χαιρετίσματα. Περαστικά σου λέγανε, ευχαριστώ για τα περαστικά. Ευχαριστώ για περαστικά, ναι, πέρασα πολύ δύσκολα και ακόμα παίρνω χάπια. Εντάξει, νομίζω ότι να γίνει έχει, όλα καλά. Έχει διαβάσει που γράφανε ότι έχουν περάσει έτσι, κάποιος έγραφε ο σύζυγος, πέρασε κάποιος... Στα σχολεία είχες διαβάσει. Διάβασα, ναι. Το Έφη που γνώρισε, χαιρετίζω. Έχει μία φίλη. Μία φίλη, πολύ καλή. Και εντάξει, γνωριστήκαμε μία φορά, όμως όλα καλά. Νομίζω να είστε όλοι καλά. Ίδια είναι. Για γράψτε, μοιάζει η Τόνια με τη γιαγιά. Ίδιες είναι. Βέβαια. Ίδιες. Μην τη βλέπετε τώρα έτσι που μεγάλωσε η γιαγιά λίγο. Ήταν έτσι αντίνατη. Μικρή, πολύ αντίνατη όταν μεγάλο. Ήρθε στην Ελλάδα. Όχι μεγάλη, ενώ ηλικία. 37 χρονών. Ήταν πολύ αντίνατη. Πάρα πολύ αντίνατη. Όπως Τόνια. Όπως Τόνια. Τώρα εντάξει, περνάμε τα χρόνια και μια χαρά. Μεγαλώνουμε. Μια χαρά. Όμως έχασα κιλά τώρα. Έλα, με την δίαιτα. Μια χαρά. Είδες. Όλα καλά. Και όλοι να περάσετε πανέμορφο, διακοπές. Όπου και να πάει κάποιος να περάσει ωραία. Να, πολύ καλά. Αυτό, υγεία. Υγεία, τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Υγεία. Μπράβο, Τόνια. Μπράβο, ναι, Τόνια. Έχουν πολύ ωραία γόνια όλοι. Ωραία. Είδατε, χαμογελάει, Τόνια, ρε παιδιά. Ωραία. Το λένε, γιατί η Τόνια δεν χαμογελάει. Χαμογελάει. Είναι καλό κορίτσι, χαμογελάει. Έκανε κάποτε χρόνια μικρή πολλά βίντεο. Κάτσε, ήταν τώρα, πιο μικρή. Τώρα βαρετή αυτά και... Φεύγει τώρα, φεύγει για παρέα, φεύγει όλα, δεν θέλει. Αυτό, μεγαλώνουν τα παιδιά, δεν είναι τα ίδια όπως πριν. Ναι, βέβαια. Εμείς μεγαλώνουμε και τα παιδιά μεγαλώνουν. Δεν μεγαλώνουμε εμείς, είμαστε ίδια. Είμαστε τα ίδια. Μικροί. Εντάξει. Έλα έξω ότι κάνει ζέστη, έλα. Χάρηκα όλους. Θα ξαναμιλήσουμε σε λίγο. Αυτό. Να πιει τσάι. Σε έφτιαξα τσάι με κρόκο κοζάνης. Τέλεια. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Και η Τόνια έχει πιει τσάι. Η Τόνια έφαγε και το κρόκο από μέσα. Και εγώ να φάω, έτσι όπως Τόνια. Εντάξει. Ναι, να το φάω. Εντάξει, τι είναι. Μπράβο. Η κουκλίτσα μου. Τι έγινε, σε πειράζει? Ναι, κάτι μίγα μου εδώ βάζει, λέει ότι κάτι μίγα. Εγώ σου βάζω μίγα. Δεν ξέρω, κάτι μου βάλεις εκεί. Να πιάσω και να βγάλω κάτω. Εδώ. Κράτα το! Πώς μου πες και σπάσει... Μπράβο! Όχι, για τώρα ο Βασίλης θα πάθει... Νυχτιάτικα για... Ναι, πώς μου πες κάτω. Για επίδοσμο. Μπράβο, μπράβο. Έχει άγχος ο Βασίλης, μην πέσει και σπάσει. Βασίλη, δεν είμαι μικρό παιδάκι. Έλα, Βασίλη. Έλα και εσύ εδώ, να προσέχεις. Έλα. Εντάξει, αγχώνεται το παιδί. Ναι. Να αγαπάει. Να σπάσει, τι. Κοίτατε πως μεγάλωσε, ήταν μια σταλίτσα. Πότε ωραία. Μπράβο σου, μπράβο. Τι όμορφο είσαι. Μη φωνάζει, δεν φωνάζει, μιλάς. Ευτυχώς, δεν μιλάει. Αν φώναζε και αυτό έχω είναι. Το Μάι που φωνάζει, πόσο αν θα φώναζε. Ναι, τι πόσο όμορφο είναι. Μπράβο σου. Κοίτανε, θέλω να κοιτάξω τι έχει, τι ήρθανε. Ναι. Πώς είναι εδώ, τι κάνετε. Κράτα το καλά. Έλα. Γιατί λίγουνε όμως. Έχει άγχος ο Βασίλης. Αγχώνεται το παιδί, γιαγιά. Α, την κουβέρτα τη βγάλαμε. Τη βγάλαμε την κουβέρτα. Ναι. Αλλά είμαστε εμείς ακόμα. Πού το ξέρεις? Τι έχεις άγχος? Από τι? Ξέρω. Α, ναι, ναι. Από τι έχεις άγχος? Κοίτα να δεις. Για να δω. Εδώ ο Βασίλης λέει, ο Ανδρέας κοιτάει το παλιό μας σπίτι. Παλιά ήταν μια φωτογραφία από τον δωροφόρο που ήταν μια κουβέρτα εδώ. Τώρα, να η γλάστρα μου. Από εδώ, από εδώ. Α, ναι, και οι άλλοι. Είναι ακόμα, εμείς ήμασταν εκεί. Ναι, εμείς. Πω, πω. Αυτό είναι το παλιό μας σπίτι. Το προηγούμενο. Λοιπόν, τέλος, φύγανε όλοι. Τα παιδιά στο δωμάτιο, η γιαγιά έφυγε με τον Νίκο. Όλα καλά, καθίσαμε. Είναι αργά, είναι 2 παρά 20 για την ακρίβεια.
Αυτά είναι, όταν δεν βρίσκεσαι συχνά, θέλεις κάποιες, σκάφεις, το μιλάς, λες διάφορα, τέλος πάντων. Λοιπόν, σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και εμείς τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά, bye bye!